Καλησπέρα σε αυτό το Υπουργείο Υγείας και χρόνια πολλά. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Καρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σοφία Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Ως σήμερα, περισσότερα από 440.000 κρούσματα της λίμωξης από το νέο κορονοϊό έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγράψει περισσότερους από 19.700 επιβεβαιωμένους θανάτους. Οι τοπικές επιδημίες του ιού σε κάθε χώρα του κόσμου συνεχίζονται με διαφορετική ταχύτητα αύξησης και σε χώρα αλλά και σε κάθε τόπο ανάλογη με τα μέτρα και την τήρησή τους. Σήμερα ανακοινώνουμε 78 νέα κρούσματα από τη λίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 821. 134 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Από αυτούς η πλειοψηφία είναι άνδρες, το 60%. 53 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη, οι περισσότεροι είναι άνδρες και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποκείμενα νοσήματα. Η επιδημία συνεχίζεται στη χώρα μας χωρίς να υπάρχει μεγάλη εκθετική αύξηση. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και έναν τελευταίο που πληροφορηθήκαμε πριν 5 λεπτά από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης και έτσι συνολικά σήμερα στη χώρα μας από το νέο ιό έχουμε 22 θανάτους. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Σε αυτή τη λίστα είναι 18 άνδρες και 4 γυναίκες. Οι 21 από τους 22 έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. 36 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξετήριο από το νοσοκομείο, ενώ έχουν γίνει συνολικά περισσότερα από 10.000 εργαστηριακά τεστ. Εστίες υπερμετάδοσης του ιού μπορεί να γίνουν η κοινότητα στην οποία ζούμε ο καθένας, αν με ελαφρότητα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και θεωρούμε πως δεν κινδυνεύουμε να μεταδώσουμε την νόσο σε άλλους. Τα σπίτια που έχουν ηλικιωμένους, οι οίκοι ευγυρίας, οι χώροι νοσηλείας χρονίως πασχόντων, είναι κύριοι χώροι στους οποίους δεν θέλουμε να εισχωρήσει ούτε ένα ύποπτο περιστατικό. Τα γυροκομεία όταν δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και οι κανόνες προστασίας, 2 και 3 φορές πιο αυστηρά, θα γίνουν οι αδύναμοι κρίκοι στη μάχη με τον ιό, στη μάχη για τη ζωή. Σε όλο τον κόσμο, ένα από τα μέρη που χτυπιούνται στην κυριολεξία πιο σκληρά από τον καινούριο ιό είναι τα γυροκομεία, όπως στις ΗΠΑ με υψηλά ποσοστά θανάτων. Δεν θέλω να κάνω αναφορά στην τραγική εικόνα των οίκων ευγυρίας στην Ισπανία και τι αντιμετώπισαν εκεί αβοήθητοι και υπέργυροι ηλικιωμένοι ασθενείς. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για αυτούς τους χώρους. Σε αυτές τις οδηγίες κρίνεται αναγκαία η συστηματική εφαρμογή προφυλάξεων και μέτρων που αφορούν στην έγκυρη ανίχνευση και αποτροπή διασποράς όχι μόνο του νέου ιού, αλλά και άλλων αναπνευστικών ιών συμπεριλαμβανομένου και του ιού της γρίπης. Τα μέτρα αφορούν όχι μόνο αυτούς που μένουν εκεί, αλλά και τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους. Περιλαμβάνεται εκεί αναστολή των ομαδικών δραστηριοτήτων, καθολική απαγόρευση επισκεπτηρίου παρά μόνο για ιατρικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους και από άτομα που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα και πάλι σε αυτές τις περιπτώσεις η είσοδος γίνεται με αυστηρά μέτρα προστασίας. Παρόμοια εικόνα πρέπει να έχουμε και για τα σπίτια μας, αν έχουμε ηλικιωμένους και ανθρώπους αυξημένου κινδύνου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην έχουμε καθόλου ή σχεδόν καθόλου επαφή με αυτούς, παρά μόνο για βοήθεια και με αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ιδιαίτερα αν έχουμε ακόμα και το ελάχιστο σύμπτωμα. Ας απομονωθούμε κάπου αλλού, σε χωριστό χώρο. Ας φροντίσει τα ηλικιωμένα άτομα ένας, ο ίδιος άνθρωπος, που θα έχει και αυτός όσο το δυνατόν ελάχιστες επαφές με προσοχή στους κανόνες υγιεινής. Την παραμικρή υποψία νόσου πρέπει άμεσα να γίνεται επικοινωνία με τον γιατρό και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ώστε να λαμβάνονται τα μέτρα για την προστασία των ανθρώπων και να δίνονται περαιτέρω οδηγίες. Ας προστατέψουμε τους ευάλωτους συμπολίτες, συνταξιδιώτες μας, στο ταξίδι της ζωής. Σας έχω πει πως ο ιός δεν σέβεται καμιά ηλικία.
Και φυσικά μπορεί να υπάρχουν και σοβαρά κρούσματα σε νέους ανθρώπους. Το ζούμε αυτό και με τη γρήπη. Γι' αυτό και για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στο σπίτι και στη συντριπτική πλειοψηφία θα περάσουν την νόσο ελαφρά, θέλω να σας τονίσω κάποια μηνύματα. Πρώτον, να παρακολουθείτε την υγεία σας, σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό σας. Χρειάζεται τακτική και καθημερινή, κατά προτίμηση, επικοινωνία με επαγγελματία υγείας. Να μένετε σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο που θα χρησιμοποιείτε μόνο από εσάς. Να υπάρχει περιορισμός των ατόμων που φροντίζουν τον ασθενή στο σπίτι, όπως και για τους ηλικιωμένους που είπαμε προηγουμένως. Ιδανικά ένα άτομο που δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις. Να μένουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας σε διαφορετικό δωμάτιο και αν αυτό δεν είναι δυνατό, να τηρείται μια απόσταση τουλάχιστον 1 με 2 μέτρα από τον άρρωστο. Επίσης, να περιορίζονται οι μετακινήσεις του ασθενή στο σπίτι και να υπάρχει καλός αρισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Αν είναι δυνατόν και υπάρχει χρήση μιας μάσκας, μπορεί να γίνεται από το άτομο που φροντίζει τον άρρωστο. Αν είναι στο ίδιο δωμάτιο ή σε κοινόχρηστο χώρο, και οι δύο να έχουν ένα μέτρο προστασίας. Αν δεν υπάρχει μάσκα, ένα μαντίλι που μετά θα πληθεί καλά σε ψηλές θερμοκρασίες. Τα χέρια μας, καλό πλύσιμο με σαπούνι και νερό μετά από κάθε επαφή με τον ασθενή ή το άμεσο άψυχο περιβάλλον του, επιφάνειες, πριν και μετά την προετοιμασία του φαγητού, πριν το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Να χρησιμοποιούμε χειροπετσέτες μιας χρήσης μετά το πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Εάν δεν είναι εφικτό, μια υφασμάτινη πετσέτα η οποία θα αντικαθίσταται όταν χρησιμοποιηθεί. Επίσης, να αποφεύγουμε άμεση επαφή με οποιαδήποτε σωματικά υγρά, ιδιαίτερα σάλιο, πτύελα και άλλα υλικά του αρρώστου, όπως γάδια ή χαρτομάντιλα, σε σακούλα που δένει μέσα στο δωμάτιο πριν τα απορρίψουμε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προσοχή στις επαφές με μολυσμένα αντικείμενα του αρρώστου, όπως πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, πετσέτες, σεντόνια, τα οποία μετά από σχολαστικό πλύσιμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Τα λερωμένα ρούχα, οι πετσέτες, τα κλινοσκεπάσματα είναι καλό να τοποθετούνται σε ξεχωριστό σάκο για τα άπλυτα με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται επαφή με το δέρμα και τα ρούχα μας. Από εκεί και μετά θα τοποθετούνται στο πλυντήριο με κοινό οικιακό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία, 60-90 βαθμούς Κελσίου και καλό στέγνωμα. Πάντα εδώ ακολουθεί μετά από κάθε διαδικασία το προσεκτικό πλύσιμο των χεριών. Οποιασδήποτε επιφάνειες και αντικείμενα στο δωμάτιο του ασθενούς μπορούν να τα καθαρίζουμε καθημερινά με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, να το ξεπλένουμε και μπορούμε και να τα απολυμμένουμε με ένα διάλειμμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 4 κουταλάκια του τσαγιού σε 1 λίτρο νερό. Επίσης, την τουαλέτα μπορούμε να την καθαρίζουμε καθημερινά με το ίδιο διάλειμμα. Είναι σημαντικό εδώ να καταλάβουμε ότι άτομα που μένουν στο ίδιο σπίτι είναι πιθανό να μολύνουν το ένα το άλλο ή να είναι ήδη μολυσμένα. Αν και το θέμα της διάρκειας απομόνωσης σε παγκόσμιο επίπεδο συζητάται, ένας καλός κανόνας είναι η παραμονή στο σπίτι των ασθενών τουλάχιστον για 10 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και πάντα μετά από ιατρική εκτίμηση και αξιολόγηση. Όλα τα μέλη της οικογένειας θεωρούνται στενές επαφές και πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα και να παρακολουθούν την υγεία τους χωρίς να φεύγουν από το σπίτι για 14 μέρες από την ημέρα που το πρώτο άτομο στο σπίτι εμφάνισε συμπτώματα. Αυτή η παραμονή για 14 μέρες θα μειώσει σημαντικά μεταφορά της νόσου στην τοπική κοινότητα. Τελειώνοντας, να σας πω ότι σήμερα οι ηρωικές μνήμες μας υπενθυμίζουν τις ηρωικές συμπεριφορές που είναι απαραίτητες τις ημέρες αυτές και τονίζουν την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ όλων μας στον κοινό αγώνα απέναντι στον κοινό εχθρό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο είχε ο κύριος Καραδελιάς. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή, φαντάζει όμως και ιδιαίτερη, γιατί και γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο, αλλά γράφουμε και τη δική μας ιστορία ως κοινωνία. Δίνουμε τη δική μας μάχη, άλλοι στην πρώτη γραμμή και άλλοι περισσότεροι από εμάς από το σπίτι τους, σεβόμενοι τον περιορισμό της κυκλοφορίας πολιτών που βρίσκεται σε ισχύ. Μέτρο σχετικά για το οποίο θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να κάνω μια διευκρίνηση σχετικά με τους φίλους μας οι οποίοι φροντίζουν ζώα είτε εντός του Δήμου τους είτε εκτός αυτού. Για την περίπτωση λοιπόν που κάποιος φροντίζει ζώα εκτός του Δήμου μόνιμης κατοικίας του θα πρέπει να δικτυωθεί και να απευθυνθεί σε φιλοζωικές οργανώσεις ή και μεμονωμένα άτομα μόνιμους κατοίκους του Δήμου που βρίσκονται τα ζώα
για να αναλάβουν εκείνοι τη σύντησή τους μέχρι την άρση του περιορισμού κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι μας ότι απαιτείται να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας στο ελάχιστο και κυρίως να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις σε άλλες περιοχές προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου. Άρα, στην περίπτωση αυτή, δηλαδή ταΐσματος των αδέσποτων εκτός δήμου κατοικίας μας, απαιτείται αυτοοργάνωση και συνεννόηση με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους δήμους της περιοχής που είναι τα ζώα. Τώρα, για τους συμπολίτες μας που φροντίζουν αδέσποτα στο δήμο τους, στην περιοχή τους. Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με την ΚΕΔΕ και τον πρόεδρό της, δήμαρχο Τρικαίων, κύριο Παπαστεργίου, και μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξει από τους δήμους και μέσω του site της ΚΕΔΕ η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης μετακίνησης κατά το πρότυπο της βεβαίωσης εργοδότη τύπου Α για εκείνους που έχουν αναλάβει σύντηση αδέσποτων ζώων. Υπεύθυνο γραφείο για την πιστοποίησή της θα είναι το αρμόδιο για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων γραφείο κάθε Δήμου. Για την έκδοση της βεβαίωσης θα απαιτείται αναφορά του σημείου στο οποίο βρίσκονται τα ζώα, οι ημέρες και η ώρα ταΐσματος, η διάρκεια του οποίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στη βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης, η περίπτωση Β1 περί επισκέψου σε γιατρό ισχύει βεβαίως και για την επίσκεψη σε κτηνίατρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τους επαναπαραστέντες συμπολίτες μας από την Ισπανία. Κάποιοι πολύ λίγο ευτυχώς χτες διαμαρτυρήθηκαν για δίθεν έλλειψη ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματά τους από τον εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ. Πρώτα οι νοσούντες, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί σε πρώτο χρόνο και πριν τη χθεσινή μου ανακοίνωση, και εν συνεχεία όσοι βγήκαν αρνητικοί στο τεστ, διαδικασία που βεβαίως απαιτεί κάποιο χρόνο, δεδομένου τον αριθμό των επαναπαραστέντων, σας θυμίζω 263 συμπολίτες μας. Όλοι οι επιβάτες που ήταν αρνητικοί επίσης ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ ότι μπορούσαν να αποχωρήσουν από το ξενοδοχείο και χθες το βράδυ αποχώρησαν ήδη 30 άτομα, συνοδευόμενα από έναν από τους οικείους τους, και αφού φυσικά επικαιροποίησαν τη δήλωση που αναφέρουν τον τόπο που θα παραμείνουν κατά τις υπόλοιπες 12 μέρες απομόνωσής τους, τόπος που θα ελεγχθεί και από τις αρμόδιες αρχές. Σήμερα αποχωρούν και οι υπόλοιποι από τους επιβάτες που βγήκαν αρνητικοί, μια και η Γενική Γραμματεία έχει αναλάβει, και θέλω να το τονίσω, τη μεταφορά στον τόπο κατοικίας τους σε όλη την Ελλάδα. Εκείνων δηλαδή που δεν είχαν ίδιο μεταφορικό μέσο και δεν μπορεί να τους παραλάβει κάποιος οικείος τους. Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της καραντίνας τους οι 20 από τους 21 που βρέθηκαν θετικοί, οι 20 ασυμπτωματικοί, ο ένας μεταφέρθηκε χθες στο Σωτηρία που ήταν συμπτωματικός, όσο και άλλα 22 άτομα που δεν νοσούν, επέλεξαν όμως να παραμείνουν στο ξενοδοχείο προκειμένου να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τόσο αυτοί οι 20 συμπολίτες μας, όσο και οποιοδήποτε άλλος από τους επιβαίνοντες στις δύο πτήσεις επιθυμεί να παραμείνει στο ξενοδοχείο για το σύνολο της 14ήμερης αυτοαπομόνωσης, μπορεί να το κάνει. Από τη μεριά μας θα θέλαμε να τους συγχαρούμε για την υπεύθυνη στάση τους και να τους ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία τους, τονίζοντας και επισημένοντας για άλλη μια φορά ότι οι 21 συμπολίτες μας, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί, προέρχονταν από 16 διαφορετικούς προορισμούς σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 7 προορισμοί δεν είχαν μέχρι σήμερα κρούσμα και παραμένουν και σήμερα χωρίς κρούσμα. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι από αύριο εντατικοποιούνται και αυστηροποιούνται όλοι οι έλεγχοι των συμπολιτών μας που είναι σε καραντίνα σε όλη τη χώρα. Καλούμε όλους να συνεχίσουν υπεύθυνα την απομόνωσή τους και να μην έρχονται τα όργανα της τάξης στη δύσκολη θέση να επιβάλλουν δυσβάσταχτα πρόστιμα. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 9 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης τις τελευταίες 6 μέρες βρέθηκαν θετικοί στον ιό COVID-19, τρέχοντας τα σχετικά μοντέλα και αλγόριθμους ρυθμού εξάπλωσης νόσου, προέκυψε σαφέστατη ένδειξη υψηλού επιδημιολογικού πολλαπλασιαστή. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και τον Δήμαρχο Μίκης, σας ανακοινώνω ότι πριν λίγο από τις 6 το απόγευμα κηρύχτηκε σε έκτακτη κατάσταση η περιοχή της κοινότητας Εχίνου της Δημοτικής Ενότητας Μίκης, του Δήμου Μίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός κατοίκων όλων των κατοίκων της περιοχής
χωρίς καμία δυνατότητα κατεξαίρεσης μετακίνησης. Τη λήψη μέρημνας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από το Δήμο Μίκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε τρόφιμα, φάρμακα των κατοίκων της κοινότητας Εχήνου και για κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις, στην περίπτωση κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων, θα συνδράμει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ταυτόχρονα την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας έχει αναλάβει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ΕΚΑΒ έχει προχωρήσει την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Εχήνου με τη διάθεση ενός ειδικά εξοπλισμένου ασθενοφόρου. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ζήτημα στο νοσοκομείο της Ξάνθης, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει προχωρήσει την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επαναλαμβάνω ότι εν λόγω κήρυξη ισχύει για 2 εβδομάδες, είτε από σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα και έως στις 7 Απριλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της. Καλούμε τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα των χωριών του Δήμου Μίκης να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ήδη η έλεγχη είναι εξαντλητική και ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου στην περιοχή είναι υψηλότατος. Επίσης, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία αλλά και τη συνολική εικόνα, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας ακολουθεί υπεύθυνα τις οδηγίες, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την μη εξάπλωση του ιού. Οι ελάχιστοι που δεν το πράττουν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολλών, της κάθε γειτονιάς, της ίδιας μας της κοινωνίας και τους καλούμε για άλλη μια φορά να το συνειδητοποιήσουν άμεσα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, το 1821 οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν έναν αγώνα που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σήμερα είναι η σειρά μας να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνταχθούμε εναντίον ενός κοινού αόρατου εχθρού. Χτίζουμε το αύριο της πατρίδας μας μένοντας στο σπίτι, προστατεύοντας τους αγαπημένους μας και τον εαυτό μας, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη μας στους μαχητές της πρώτης γραμμής. Συνεχίζουμε τη μάχη μας, όλοι μαζί μένουμε σπίτι μας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Κομινού από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσουν τις κατοίκων επισκέψεις για τη διενέργεια τεστ τα 500 συνεργεία του ΕΟΔΗ, πόσες τέτοιες μονάδες θα υπάρχουν στο λικανοπέδιο και προς τον κύριο Καραδαλιά, τι προκύπτει από μια πρώτη ανάλυση των SMS που αποστέλλονται στο 13033 για την άδεια κυκλοφορίας. Σε ό,τι αφορά τις κινητές μονάδες, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο με ταχείες διαδικασίες εγκρίθηκε και είναι στη φάση υλοποίησης και είμαστε βέβαιοι ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι στη διάθεσή μας οι 500 αυτές κινητές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των κινητών αυτών μονάδων, υπάρχουν πολλά σημεία στην επικράτεια, τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπου κάθε πολίτης μπορεί να προσέρχεται. Επιπλέον, υπάρχει η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό του κάθε πολίτη ο οποίος βρίσκεται σπίτι με τα συμπτώματα και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε και τη διαβεβαίωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ότι έχει δώσει σαφή οδηγία στους ιατρούς να κρατήσουν ανοιχτά τα ιατρία τους στην περίοδο της κρίσης. Σε σχέση με το ερώτημα για τα SMS, αυτή η πρώτη ανάλυση των 2 ημερών προκύπτει ότι υπάρχει μια σταθερότητα στους μέσους όρους εκείνων που επιθυμούν κατ' εξαίρεση να μετακινηθούν. Παρά τα αυτά, πιστεύουμε ότι και ο μέσος όρος αυτός μπορεί να πιεστεί προς τα κάτω και είναι πολύ αναγκαίο να περιοριστούμε όλοι στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Νεγκή για την ιστοσελίδα Βάιρος. Κυρία Τσιόδρα, υπάρχει έντονη ανησυχία σχετικά με περιστατικό άτυχης γυναίκας στη Δυτική Μακεδονία, η οποία κατέληξε στο σπίτι της και εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό. Χθες τονίσατε ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να επιτηρούν την υγεία τους και να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον γιατρό τους. Όμως δυστυχώς κάθε πολίτης δεν έχει οικογενειακό γιατρό. Επίσης, όπως απέδειξε το περιστατικό, η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ και τον γιατρό δεν επαρκεί. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάλεσε τους ιδιώτες γιατρούς να κλείσουν τα ιατρία τους εφόσον δεν έχουν προστατευτικά υλικά. Με ποιο τρόπο θα καλυφθεί αυτό το κενό με την επιτήρηση της υγείας των πολιτών που έχουν συμπτώματα και μένουν σπίτι? Να πω και τα προστατευτικά. Πριν απαντήσει ο καθηγητής, θα ήθελα να πω ότι εφόσον
τα ιδιωτικά ιατρία δεν μπορούν να προμηθευτούν με επάρκεια μέσα ατομικής προστασίας, το κράτος θα καλύψει την ανάγκη αυτή. Ναι, είπα νομίζω και στο λόγο που και στα αυτά που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις των περιστατικών στη χώρα μας, ότι είναι μια νόσος η οποία μπορεί να φερθεί άσχημα, αλλά πολύ σπάνια, και να συμπεριφερθεί και να εξελιχθεί σε μια σοβαρότατη πνευμονία, ακόμα και σε νέους κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους. Είναι μια νόσος για την οποία δεν έχουμε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι το 95% των ανθρώπων την περνάει, το 80-85% σε πολύ ήπια μορφή και ένα 5-10% σε μια μέτρια προσοβαρή μορφή που απαιτεί και νοσηλεία στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα στη χώρα μας αυτή είναι η εικόνα, δεν διαφοροποιείται, το μήνυμα δεν αλλάζει. Αυτό που πρέπει να έχουν οι πολίτες υπόψη τους είναι τα σοβαρά συμπτώματα και η επικοινωνία με τον γιατρό για αυτούς που έχουν ήπια κατάσταση ίωσης. Το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη περίπτωση έχω πληροφορηθεί ότι υπήρχε και υποκείμενο νόσημα. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υποκειμένων νοσημάτων και όταν δεν υπάρχει επικοινωνία με προσωπικό θεράποντα ιατρό, πρέπει να απευθύνονται στα κατατόπους νοσοκομεία αναφοράς, ώστε να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση και να χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία. Αυτό είναι σημαντικό για να μην θρηνήσουμε ζωές σε ανθρώπους οι οποίοι έμειναν σπίτι και δεν τους δόθηκε η κατάλληλη οδηγία ή δεν ακολούθησαν τη σωστή οδηγία. Πάντα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και ο πολίτης. Είμαστε, είπα, μαζί παλεύουμε τον κοινό εχθρό σε μια επιδείνωση συμπτωμάτων, να αναζητάν βοήθεια και να δίνεται κατάλληλη θεραπεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Ευθυμιάδου, την εφημερία Έθνος και το Health Report. Δεδομένου ότι ο κύριος Τσιόδρας έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι μία από τις βασικές πηγές διασποράς του κορονοϊού είναι τα νοσοκομεία, γι' αυτό άλλωστε αποτρέπονται οι πολίτες να τα επισκέπτονται. Γιατί δεν υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο όλοι οι υγειονομικοί, κάτι που απαιτούν και οι ίδιοι, ώστε να αποτραπεί η ενδονοσοκομιακή διασπορά του ιού? Και προς τον κύριο Καρδαλιά, με βάση τα σημερινά δεδομένα και το μεγάλο κύμα κρουσμάτων που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, είναι πιθανό η καραντίνα να συνεχιστεί και μετά τις 6 Απριλίου? Σχετικά με τους υγειονομικούς, το έχω πει ξανά και φυσικά αυτό είναι το σχόλιο, ότι τα νοσοκομεία μπορούν να λειτουργήσουν σαν εστίες διασποράς του ιού. Όπως ακριβώς και οι οίκοι ευγυρίες που ανέφερα στο μήνυμα προηγουμένως. Δεν ελέγχονται κάθε μέρα οι γιατροί, αλλά οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας είναι μέσα στα κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο, εάν και εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα. Φυσικά και δεν θα μπορείς να ελέγξεις τον γιατρό κάθε μέρα, γιατί αν υποάζει την νόσο δεν θα το πιάσεις, αν δεν έχει την νόσο πάλι δεν θα το πιάσεις και είναι ένα ψευδώς αρνητικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γιατρός χαλαρώνει τα μέτρα προστασίας στο εργασιακό του περιβάλλον. Αλλά αν ο γιατρός εμφανίσει συμπτώματα, φυσικά και είναι στα κριτήρια εργασιακού ελέγχου και ελέγχεται για πολλούς λόγους. Πρώτα για τον ίδιο και την υγεία του, αλλά και δεύτερον για να ελεγχθεί και πιθανή διασπορά μέσα στο νοσοκομιακό χώρο. Άρα οι γιατροί είναι μέσα στις ευπαθείς ομάδες, τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για εκδήλωση νόσου, και αν έχουν και κάποια άλλα κριτήρια και σε ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο. Αλλά ο κύριος λόγος που τους ελέγχουμε είναι αυτός, να αποφευχθεί η νοσοκομιακή διασπορά. Άρα οι γιατροί ελέγχονται με βάση τα κριτήρια, είναι μέσα στον αλγόριθμο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του κράτους. Αλλά ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σωστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Μέρα με τη μέρα σταθμίζουμε την κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικές οι εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας, τα ευρήματα που υπάρχουν και τα διάφορα μοντέλα που τρέχουμε σε σχέση με την προοπτική εξάπλωση του ιού. Άρα βήμα με τη βήμα ουσιαστικά σταθμίζουμε την κατάσταση και όταν έρθει η 6 Απριλίου αναλόγως θα πράξουμε. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Σουλάκη και την ιστοσελίδα Ιατροπίδια. Κύριε Τσιόδρα, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται συχνά ότι ο κορονοϊός είναι ένας εντός εισαγωγικών δημοκρατικός ιός που μολύνει τους πάντες, φαίνεται τελικά ότι μάλλον δεν είναι. Κάτι που δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερα και προκαλεί απορίες είναι η επικράτηση των ανδρών έναντι των γυναικών ως προς τους θανάτους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ακόμα και σε αγόρια κάτω των 16 ετών, φάνηκε ότι ήταν κατά 61% πιο ευάλωτα στον ιό από τα κορίτσια σε σχετική μελέτη στην Κίνα. Αναφέρεται ότι σε πρόσφατα πειράματα σε ποντίκια υπήρξαν κάποιες συχνές ενδείξεις για τη συμβολή των γυναικείων ορμονών, των ειστρογόνων. Ποιες αναφορές υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή? Έχουμε τα δεδομένα από τρεις μεγάλες επιδημίες της Κίνας, της Ιταλίας και της Νότιας Κορέας. Όντως αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει.
Οι άντρες προσβάλλονται περισσότερο από τον νέο ιό από τις γυναίκες, τα σοβαρά περιστατικά είναι περισσότερα σε άντρες από τις γυναίκες και οι θάνατοι είναι περισσότεροι στους άντρες από τις γυναίκες. Δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποια δεδομένα από τις μικρότερες επιδημίες του πρώτου ιού SARS αλλά και του MERS, που είναι ξαδερφάκια αυτού του κορονοϊού, οι οποίες δείχνουν ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να οφείλεται σε επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και τα βλέπουμε συχνότερα σε άντρες, όπως το κάπνισμα ή η κατάχρηση αλκοόλ, που είναι πιο συχνά κατά τεκμήριο στους άντρες. Και σας είπα πριν από λίγες μέρες ότι το κάπνισμα ενδεχομένως με κάποιο μηχανισμό αύξησης των υποδοχείων για το νέο ιό στο πνευμόνι να προκαλεί βαρύτερη νόσο σε αυτούς που καπνίζουν και κατά τεκμήριο καπνίζουν περισσότερο οι άντρες σε κάποιες από τις χώρες όπως η Κίνα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος ρόλος των ιστρογόνων, δηλαδή των ορμονών του γυναικείου φύλου, σε πρόσφατα πειράματα, όπως λέει η συνάδελφος, μικρά πειράματα που είχαν να κάνουν σχέση με το SARS, είχαν δείξει ότι τα ποντίκια, τα θηλυκά ήταν πιο ανθεκτικά στη λίμωξη από αυτό τον ιό. Όπως επίσης και φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν γενικότερα ισχυρότερο αμυντικό σύστημα. Το χ χρωμόσωμα, το χρωμόσωμα των γυναικών, έχει ένα μεγάλο αριθμό γονιδίων που σχετίζονται με την άμυνα του ανθρώπου, με την ανοσία του ανθρώπου και οι γυναίκες έχουν δύο χ χρωμοσώματα. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. Στην Ιταλία συμβαίνει περισσότερο από ό,τι συνέβη στην Κίνα και στην πατρίδα μας βλέπετε ακολουθείτε ένα παρόμοιο παράδειγμα και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί μέχρι το τέλος της επιδημίας. Αλλά τα δεδομένα μέχρι τώρα είναι ισχυρά για έναν προστατευτικό ρόλο όσον αφορά το γυναικείο φύλο σε σχέση με το ανδρικό. Παρ' όλα αυτά βέβαια και οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν, δεν είναι άνοσες στον ιό και αυτές πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας και φυσικά όπως είδατε και στους θανάτους σιγά σιγά βλέπουμε και μερικές γυναίκες. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Μιλά για την Εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριε Τσιόδρα, υπάρχουν ασθενείς που υποφέρουν από αλλεργίες, γρήπη, άσθημα και μολύνονται από τον κορονοϊό. Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα που πρέπει να τους υποψιάσει και να τους κινητοποιήσει για να ζητήσουν αμέσως ιατρική βοήθεια και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος? Και για τον κύριο Καρδαλιά, στην Ιταλία ομάδα μηχανολόγων έφτιαξε βαλβίδες για αναπνευστήρες με 3D εκτυπωτή για τα νοσοκομεία που έχουν τεράστιες ανάγκες. Έχετε σκεφτεί να αξιοποιήσετε τους 3D εκτυπωτές που έχουμε στα νοσοκομεία και στα ερευνητικά κέντρα μας για να φτιάξουμε βαλβίδες? Το πρώτο σκέλος της ερώτησης που λέει κατά κάποιο τρόπο αναμειγνύει στην ίδια ερώτηση τις αλλεργίες, που γενικά δεν είναι παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσο. Το άσθημα που είναι χρόνια αναπνευστικό νόσημα και είναι παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσο. Και την γρήπη, η οποία κυκλοφορεί αυτή την εποχή, να πω ότι είναι τρία διαφορετικά ερωτήματα. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνιο νόσημα θα πρέπει να ζητούν πιο γρήγορα ιατρική βοήθεια. Η γρήπη παρουσιάζεται με ίδια εικόνα, πυρετό και βήχα και είναι πολύ δύσκολο κανείς με τα κλινικά σημεία να πει αν είναι το ένα ή το άλλο. Αν ανήκει σε νεαρή κατηγορία, αν είναι σε νεαρό κομμάτι του πληθυσμού και δεν έχει άλλο νόσημα ήπιο, η συμβουλή μας ισχύει. Αν ανήκει σε κατηγορία πληθυσμού που έχει αυξημένο κίνδυνο, θα πρέπει να αναζητά πιο γρήγορα ιατρική βοήθεια. Αλλά είπα σήμερα, νομίζω, και πέρασα μερικά σημαντικά μηνύματα για το πώς επιτηρούμε την υγεία μας στο σπίτι, ακόμα και αυτοί που μένουμε, ενώ δεν έχουμε άλλα προβλήματα υγείας, για να αποφύγουμε το χειρότερο. Ευχαριστώ. Καλύτερα να απαντήσει ο συνάδελφος. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, το 3D printing, ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τις εταιρείες που έχουν αυτή την τεχνολογία, εκτύπωση προστατευτικών μασκών και ό,τι άλλο υπάρχει στη βιβλιογραφία της τρισδιάστατης εκτύπωσης και μπορεί να εκτυπωθεί σε ό,τι αφορά αναλώσιμο υλικό και ανταλλακτικά εξοπλισμού, θα είμαστε σε θέση να το εκτυπώσουμε και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.